Κοιτάξτε, με κράτησε όρθια το ότι ήμουν πλήρως συνειδητοποιημένη γιατί γίνεται όλο αυτό. Mm-hmm. Να καταλάβω δηλαδή, ζώντας με ένα τέτοιο ηγέτη, ότι ήταν καθαρά θέμα πολιτικό. Όχι ότι δεν πόνεσα, όχι ότι δεν έκλαψα, αλλά ξέρετε κάτι, ο πόνος είναι δάσκαλος και έμαθα πολλά. Κυρία Παπανδρέου, είχατε πει κάποια στιγμή, δεν είμαι η κακιά ναι. μάγισσα που εκμεταλλεύτηκε το όνομα Παπανδρέου. Αναρωτιέμαι στην καθημερινότητά σας, τι σας πλήγωνε περισσότερο για να το πείτε αυτό? Κοιτάξτε, όταν γραφόντουσαν διάφορες ιστορίες ότι εγώ τρέχω σε μάγισσες ή σε χαρτορίχτρες ή όλα αυτά τα ψέματα που ακουγόντουσαν, ενώ εγώ κουβάλισα ένα τεράστιο βάρος, γιατί το να ζεις με ένα τέτοιο ηγέτη δεν είναι απλή ιστορία. Μην ξεχνάτε ότι μετά ανέλαβα και το γραφείο πρωθυπουργού, που στην ουσία έβλεπα ένα σωρό κόσμο και ένα σωρό υποθέσεις. Λοιπόν, δεν ήταν όλο αυτό έπρεπε, εν πάση περιπτώσει, να με παρουσιάσουν κάπως. Αντιλαμβάνεστε όμως, κυρία Παπανδρέου, ότι όταν είστε η σύζυγος του Πρωθυπουργού και ενός τέτοιου ηγέτη, ότι είναι λογικό να μην είστε στο απειρόβλητο. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Εγώ δεν ζήτησα να είμαι στο απειρόβλητο. Διαφωνώ με όλα αυτά. Διαφωνώ το ότι δεν πρέπει να σου κάνουν κριτική. Πρέπει να δέχεσαι και την κριτική. Mm-hmm. Και λάθη γίναν. Και ποιος άλλωστε δεν έχει κάνει λάθη? Mm. Όλοι μαθαίνουμε από τα λάθη μας, αν μαθαίνουμε. Τουλάχιστον πιστεύω ότι είμαι ένας από τους ανθρώπους που έχουν μάθει από τα λάθη τους. Μην μου πείτε ότι εσείς, εγώ, η μητέρα μας, ο αδερφός μας, όλοι δεν έχουμε κάνει κάποιο λάθος στη ζωή μας. Ουδείς αλάθαστος.